Για να φτάσουμε σε αυτό το ναό, διασχίζουμε πρώτα αυτή την γέφυρα. Φανταστείτε για λίγο πώς ήταν πριν από 800 χρόνια, την περίοδο της βροχοπτώσεως, όλα εδώ πέρα ήταν πλημμυρισμένα και ο αυτοκράτορας περπατούσε αυτή τη γέφυρα για να φτάσει στο ναό. Όπως φυσικά και οι ιερείς, αλλά και οι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση εκτός των δούλων. Υπάρχει και μία τάφρος εκεί πέρα. Είναι γεμάτη με νερό, σχεδόν γεμάτη με νερό, σε εκείνο το σημείο. Αυτή είναι η είσοδος του ναού. Και αυτός είναι ο ναός. Αυτή είναι η σκάλα που οδηγεί, ας πούμε, στο ιερό, υποθέτω. Αυτή η στήλη δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο του ναού, στο οποίο τώρα τουλάχιστον δεν επιτρέπεται είσοδος. Για να φανταστείτε σε τι υψόμετρο βρισκόμαστε, εκεί είναι η γέφυρα. Φανταστείτε τον αυτοκράτορα εκεί πάνω και κάτω οι στρατιώτες έτοιμοι με ασπίδες και δόρια ή τα αντίστοιχα όπλα επίθεσης και άμυνας που είχαν τότε να κραυγάζουν και να στέκονται προσοχή και μετά να παρελάβουν στη γέφυρα. Θα ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο για αναπαράστασή της. Αυτός λοιπόν είναι ένας εκ των ναών που υπάρχουν σε ολόκληρη την περίμετρο, σε ολόκληρο αυτόν τον χώρο τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Κάθε ναός βέβαια αυτό που παρατήρησα είναι διαφορετικός, δηλαδή έχει ελαφρώς διαφορετικά ανάγλυφα, ελαφρώς διαφορετικές προσωπογραφίες, κάποιοι ναοί αναπαριστούν, κάποιες τοιχογραφίες αναπαριστούν πολέμους, κάποιες άλλες αναπαριστούν τελετές. Εδώ δεν είμαι σίγουρος, για να είμαι ειλικρινής, τι έχουμε, αλλά φαίνεται από την αρχιτεκτονική όσο και το κτίσμα ότι είναι διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια να κλείσει όλο αυτό και να μην μπορεί κανείς να ανέβει και να περιηγηθεί μέσα από τους ναούς. Είναι τεράστια ευκαιρία, οπότε αν έχετε τα χρήματα και το χρόνο να επισκεφτείτε την Καμπότζη και το Angkor Wat, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε τα προσεχή χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή για πόσο ακόμα θα επιτρέπουν στον κόσμο να εισέρχεται σε όλους τους ναούς και σε όλα τα σημεία των ναών. Κοιτάξτε πόσο απότομα είναι τα σκαλοπάτια. Αυτά τα σκαλοπάτια που έχουν φτιάξει τώρα, γενικότερα αυτά τα οποία τα αυθεντικά που βρίσκονται, που κρύβονται κάτω από τις σκαλοσιές, είναι ακόμη πιο απότομα. Αυτό το οποίο παρατήρησα προχωρώντας τους διαδρόμους περιμετρικά του ναού είναι το εξής. Το πόσο μικρό είναι το κάσωμα. Κοιτάξτε, απλώνω τα χέρια μου και αυτά δεν τεντώνουν τελείως. Μπορώ να υποθέσω δύο πράγματα. Ή ότι τότε η Χμέρ ήταν πάρα πολύ κοντή, ή αλλιώς οι ιερείς διαλέγονταν με αυτά τα κριτήρια. Ένα από τα δύο σίγουρα. Μάλλον το πρώτο. Αν ισχύει το πρώτο, ισχύει οπωσδήποτε και το δεύτερο. Το ύψος μου είναι 1,80. Συνεπώς, έχουμε εδώ πέρα 15 εκατοστά και άλλα 10 θα λέγαμε. Οπότε αυτό το άνοιγμα εδώ πέρα του κασώματος είναι στο 1 μέτρο και 55 εκατοστά, λίγο πιο πάνω από 1,5 μέτρο. Οπότε μπορώ να υποθέσω ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν στο 1,5 μέτρο. Αυτό το οποίο νιώθω την ανάγκη να κάνω είναι να βγάλω τις παντόφλες μου και να περπατήσω για λίγο ξυπόλυτος, έτσι ώστε να νιώσω την ενέργεια και περίπου αυτό το οποίο νιώθανε η τότε ιερείς, η τότε Χμέρ. Προχωράμε στον επόμενο ναό. Πάμε να θαυμάσουμε λοιπόν την απίστευτη αρχιτεκτονική και λεπτομέρεια στα σκαλίσματα που υπάρχουν στους τοίχους. Όπως μπορείτε να δείτε, εικάζω ότι αυτό είναι απεικόνιση του Βούδα. Και αυτά, 1, 2, 3, είναι προβοσκίδες ελεφάντων. Η λεπτομέρεια πραγματικά είναι χαρακτηριστική. Βρισκόμαστε αυτή τη φορά στην κορυφή ενός ναού. Δεν υπάρχει κανένας εδώ, οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να σας δείξω με απόλυτη ησυχία τι συμβαίνει στις κορυφές των ναών. Είναι φυσικά τόποι λατρείας.
βλέπουμε τρία διαφορετικά αγάλματα του Βούδα, ένα χαλάκι για προσευχή και διαλογισμό και κάποιες offerings, κάποιες προσφορές. Είναι ένας μικρότερος ναός, αλλά παραμένει εξίσου εντυπωσιακός. Όπως βλέπετε, αυτός είναι υπό ανακαίνιση. Γι' αυτό και οι μπάρες, η δοχή στήριξης. Αυτό. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, οπότε προχωράμε στον επόμενο ναό. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω το εξής, ότι οι αποστάσεις μεταξύ των ναών είναι πραγματικά χαοτικές. Αν δεν είστε καλός ποδηλάτης, θα σας πρότεινα να νοικιάσετε μηχανάκι. Αν δεν θέλετε να νοικιάσετε μηχανάκι γιατί είστε πολλά άτομα, θα σας πρότεινα να πάρετε το τουκ-τουκ. Αυτό σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφτείτε το Angkor Wat. Καλώς ήρθατε στο ναό Tabrom, έναν από τους πιο γνωστούς ναούς, ένας από τους πιο πολυφωτογραφημένους ναούς. Είναι αυτός ο ναός στον οποίο γυρίστηκε το Lara Croft πίσω στο μακρινό 2020 χρόνια πριν με την Angelina Jolie ως πρωταγωνίστρια. Η Angelina Jolie γενικότερα έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ γερό δεσμό με την Καμπότζη. Ένα από τα έξι, νομίζω παιδιά, το έχει οθετήσει από εδώ, από την Καμπότζη. Κάνει πολύ συχνά επισκέψεις, αν και δεν βγαίνουν στα μίντια, γιατί η ίδια έχει ζητήσει να παραμένει σε αδιαφάνεια. Εάν αυτό το δέντρο, αυτό το σκηνικό γενικότερα σας φαίνεται οικείο, είναι γιατί το έχετε πει στην ταινία της Angelina Jolie, Tomb Raider νομίζω, ένα από τα τρία της Lara Croft. Αυτή εδώ είναι η γωνία και γενικότερα όπως είπαμε και πριν, αυτός εδώ είναι ο ναός. Εντυπωσιακό.